Το 100% αγγίζουν αυτή την περίοδο οι πληρότητες στα ξενοδοχεία στο νομό των Ιωαννίνων, ενώ ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα και για το επόμενο διάστημα μέχρι και τέλους Σεπτεμβρίου. Αυτό έρχεται να δώσει χαμόγελα και αισιοδοξία στον κλάδο των ξενοδόχων της περιοχής, καθώς ο μήνας Ιούλιος δεν ήταν από τους καλύτερους λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ακυρώσεις, όχι από ξένους αλλά από Έλληνες τουρίστες. Αυτό ανέφερε με δηλώσεις του στο Ήπειρο στη Βιέννα ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πρέβεζας, Πολύκαρπος Χαλκίδης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πληρότητα 100%. Βέβαια. Πάμε και ένα δωμάτια όταν θα υπάρχει κάποια ακύρωση. Εμείς βέβαια προσπαθούμε για τον κόσμο που έρχεται να του βρούμε δωμάτιο, γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Τα πράγματα βέβαια έχουν σταθεροποιηθεί και έχουν ομαλοποιηθεί. Είχαμε ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα λόγω καιρικών φαινομένων βέβαια με τον ιστορικό τουρισμό για Ιούνιο και για Ιούλιο. Πιστεύω όμως ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι τέλος Αυγούστου και ίσως πάμε και τον Σεπτέμβρη και ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είναι η διαφέτωση του τουριστική μας περίοδο, θα επιμηκυνθεί λιγάκι, γιατί από ό,τι δείχνει ο καιρός έχει στρώσει και θα πάνε όλα καλά. Βέβαια η Σκανδιναβία και τα Βαλκάνια μας προτιμούν για πέμπτη τώρα χρονιά, συνεχόμενα μέσα από την εξωτερική πολιτική και προώθηση που κάνουμε σαν νέα ξενοδόχων. Ακυρώσεις από τους Σκανδιναβούς και από τους Βαλκάνιους δεν υπήρξαν, αλλά από ιστορικό τουρισμό που είχαμε κάποιες κρατήσεις, σίγουρα είχαμε κάποιες ακυρώσεις, γιατί όταν θα πληρώσει κάποιος ένα δωμάτιο θέλει να κολυμπήσει, θέλει να περάσει όμορφα. Δεν μπορεί να κλειστεί ούτε σε μια καφετέρια ούτε στο δωμάτιό του. Άρα είναι πολύ μεγάλος παράγοντας ο καιρός, θα λέγαμε ακόμα μεγαλύτερο σε την οικονομική κρίση που διανύει και περνάμε σε αυτή τη χώρα, γιατί ανοίγει τη διάθεση, θέλει να βγει κάποιος από το σπίτι του. Και αυτό μας εμπόδισε πάρα πολύ. Μας έκανε δηλαδή μεγάλη ζημιά, ώστε να κινηθεί και ο ιστορικός τουρισμός. Κάθε χρόνο βελτιώνονται τα πράγματα, μαθαίνεται ο προορισμός, ειδικότερα και με τους οδικούς άξονες που φτάνουν κοντά στο νομό μας, για την Ιόνια οδό και για την Ερμαντία οδό. Βέβαια υπάρχουν κάποια μικρά κομμάτια τα οποία δεν έχουν τολμηθεί ακόμη, που θα πρέπει να ξεκινήσουν οι παράγοντες, είτε βουλευτές είναι αυτοί, οτιδήποτε. Θεσμοί είναι να επισπεύσουν για να μπορέσει ο τουριστικός προορισμός που λέγεται Πρέβεζα να έρθει κοντά στην Αθήνα με ασφάλεια και με πιο γρήγορα. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε κάποιες κινήσεις προώθησης και προβολής είτε με την ΕΡΤΡΙΑ είτε με άλλα κανάλια και δείχνουμε το στίγμα μας ότι υπάρχει ένας πολύ δυνατός τουριστικός προορισμός. Ήδη βέβαια δουλεύουμε καλά τουριστικά, αλλά με τα τουριστικά σχετικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας, αυτά θέλουμε να αναδείξουμε και να προωθήσουμε. Βέβαια πάντα με την τοπική παραγωγή, με τους τοπικούς παραγωγούς, με τοπικά προϊόντα που προσπαθούμε και αυτά να τα αναδείξουμε και να τα προωθήσουμε μέσα των ξενοδοχείων μας. Να πούμε πάντως ότι τα Σαββατοκύριακα σίγουρα η κίνηση είναι περισσότερο αυξημένη έτσι και από μόνο ημέρες εκδρομές. Ακριβώς, τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτα. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα, γεμίζουν καφετέρειες, γεμίζουν τα beach bar, γεμίζουν όλοι οι χώροι εστίασης. Και αυτό φαίνεται ότι προτιμεί την Πρέβεζα γιατί έχει πραγματικά και οικονομικές τιμές σε όλα τα προϊόντα της, αλλά υπάρχει και ανώτατη ποιότητα θα έλεγα σε αυτό που θα έχει ο άλλος στο πιάτο του. Γι' αυτό εμείς οι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουμε 100% των προϊόντων μας, να δώσουμε την καλύτερη ποιότητα, την παροχή υπηρεσιών, ώστε ο τουρίστας να μας διαφημίσει μέσω αυτού, γιατί η γαστρονομία είναι, και ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να το υποστηρίξουμε.